ιστορία. Με τη Σάρα γνωριστήκαμε σχεδόν στο τελευταίο casting που περάσαμε μαζί. Μπαίναμε 3-3 άτομα. Και είχαμε μπει, ήταν η σειρά μου να πω εγώ με την Ειρηνούλα και ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο εκείνη τη στιγμή δεν το γνωρίσαμε. Και αυτό το πρόσωπο ήταν η Σάρα. Περιττό να σου πω ότι τα γέλια μας ακουγόντουσαν μέχρι έξω. Και χτυπήσατε 3-3, περάσατε και 3. Ναι, μπαίνουμε μέσα και λένε από πίσω οι δημοσιογράφοι, αν χωρίζαμε τα κορίτσια, τι θα γινόταν, κάνω εγώ. Τα κορίτσια δεν χωρίζονται, δεν γίνεται αυτό το πράγμα να χωριστούν. Και εγώ θα απαντήσει και τις δύο ή καμία. Ναι, λογικό. Ναι. Δηλαδή, αν δεν έπαιρναν την Ειρήνη και έπαιρναν εσένα, θα πήγαινε. Εσύ όχι. Μεταξύ μας θα πήγαιναν, ναι. Αλλά. Άρα και τις δύο. Εννοείται. Αλλά είχαμε κάνει τόσο χαμό σε αυτό το casting. Τι, είχαμε δει και πράγματα για να καταρχάς, ήσασταν στους πόσο τελευταίους, ας πούμε. Στους πολύ τελευταίους ήταν αυτό. Πρέπει να ήταν το τελευταίο που ήταν μετά. Το τελευταίο το τελικό casting για να πούμε μέσα. Ωραία. Πρέπει να ήμασταν 30. Σου λέω, βγαίναμε κλαίγοντας από τα γέλια. Μπαίνετε λοιπόν μέσα. Και μπήκαμε κλαίγοντας και βγήκαμε κλαίγοντας. Μπαίνετε λοιπόν μέσα. Ποιοι είναι μέσα? Είναι άτομα της παραγωγής του Sky. Ωραία. Και τι σας ρωτάνε? Δεν πρόλαβα να μας ρωτήσουν οι άνθρωποι, τα λέγαμε μόνοι μας. Λέγαμε δεν χρειάστηκε να μας ρωτήσουν, αρχίσαμε και μιλάγαμε. Είχατε κόψει άλλες φάτσες για να θυμάστε κάποιον άλλον από την τελική διαμόρφωση, εν πάση περιπτώσει, των ομάδων που τον θυμάστε και στα κάστινγκ. Δηλαδή θυμάμαι Κολυβά, θυμόταν τον Αργιανίδη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Εγώ θυμόμουν με τον Κώστη είχα περάσει αρκετά κάστινγκ. Εγώ με την Ελισάβετ την Ψηλή. Την Ελισάβετ την Ψηλή. Εν τω μεταξύ είχαμε βγει από ένα κάστινγκ και τη λέω για πλάκα, γιατί δεν το πίστευα και ποτέ, ότι άντε και θα τα πούμε στον Άγιο Δομήνικο. Και μόλις πάμε στον Άγιο Δομήνικο. Και όλοι κοιταζόμαστε, λέμε ωραία. Δεν το εντάξει. Εσείς ήσασταν. Οι μαχητές ήταν σε ξέχωρα κάστινγκ από τους. Ναι, καλή, οι διάστημοι δεν κάνανε κάστινγκ, Χριστέ μου, τι λέω. Με έχει βαρέσει εσένα. Υπήρχαν κάποια ας πούμε υποχρεωτικά που περνάγαμε και εμείς και οι διάσημοι. Ναι. Αλλά εννοείται πως περνάγαμε άλλες ώρες. Δεν ξέρω. Αν δεν είχατε πετύχει κανένα. Εσείς ενημερωθήκατε για το ποιοι θα είναι οι διάσημοι στην ομάδα. Ξέρω εγώ, εγκαίρως ή το πρωί στο αεροδρόμιο που τους βλέπατε. Δεν ξέρω, τα ξέρω. Δεν μπορεί να ξέραμε ήταν ότι μπορεί να έχει ακουστεί από το ίντερνετ και αυτό δεν ξέρεις. Δεν ήταν σίγουρα. Είχαν ακουστεί ονόματα που δεν ήταν στο Survivor. Πρώτη φορά πότε τους είδατε, ρε παιδιά, σε αγώνισμα. Ας το καλό. Ναι. Δηλαδή πήγατε στην παραλία και μάθατε ότι η διάσημη της ομάδας σας είναι αυτή. Ναι. Της αντίπαλης ομάδας. Η πρώτη σας εντύπωση σίγουρα το συζητήσατε το βράδυ στην παραλία, δεν παίζει. Ήταν οι άνθρωποι που θα ήταν οι αντίπαλοι μας. Δεν γινόταν να τα συζητήσουμε. Θέλω να μου κάνετε έτσι μια γρήγορη περιγραφή του τι μπορεί να υπόθηκε, ξέρω, για την ομάδα των διασήμων, οι πρώτες εντυπώσεις, τα πρώτα σχόλια. Τους ξέρατε όλους, δεν ξέρατε κάποιους. Αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ είναι ότι δεν μπορούσαμε να πούμε. Καταρχάς, δεν γνωριζόμασταν ούτε μεταξύ μας για να μπορέσει να πει κάτι για την αντίπαλη ομάδα. Και δεν μπορούσαμε και αθλητικά να δούμε από το πρώτο αγώνισμα ποιοι είναι καλοί και ποιοι δεν είναι. Γιατί κάποιο μπορεί να ήταν καλότυχος και να τα πήγε καλά και στα υπόλοιπα να μην τα πήγαινε. Κατάλαβες πώς το λέω. Αυτό δεν θυμάμαι να είχαμε κάνει κάτι σχόλιο. Μόνο αθλητικά προσπαθούσαμε λίγο να τους δούμε, να καταλάβουμε τα κορδιά τους από το πρώτο αγώνισμα, για να μπορέσουμε κι εμείς λίγο να μπούμε στα νερά τους για να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα αγωνιστούμε. Εσείς μπήκατε στη διαδικασία να συζητήσετε πού είναι καλός ο καθένας, έτσι ώστε να ξέρετε περίπου πού θα χρησιμοποιείτε και ο καθένας. Δηλαδή, εσύ είχες πει ότι εγώ έκανα στίβο, ότι εσύ ασχολείσαι με το τρέξιμο, π.χ. οτιδήποτε. Είχατε μια εικόνα. Είχαμε. Μετά, με την πάροδο του χρόνου και την πορεία του παιχνιδιού, ναι. Δηλαδή, εγώ ήμουν πάρα πολύ καλή στην ισορροπία, αυτό λέγαμε. Ξέραμε ότι τη Ευρυδίκη το στοιχείο τη είναι το νερό. Ο Μάριος ήταν επίσης, είχε πολύ καλό χρόνο στο τρέξιμο. Ήταν τελείωσε όλα την αξιά.